Γεια σας μοντελάκια μου, καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά σε άλλο ένα ASMR βίντεο, στο οποίο αυτή τη φορά, εκτός από δοκιμή προϊόντος, θα διαβάσουμε hate comments στο κανάλι μου. Ναι, θα διαβάσω hate comments, γιατί το τελευταίο καιρό που έκανε ένα μπαμ λίγο το κανάλι μου, κάποιοι από εσάς ξέρετε για τον λόγο, έχω πάρει πάρα πολλά hate comments τελευταία. Πάρα πολλά hate comments. Με αφορμή κάποια βίντεο. Τέλος πάντων, δεν είναι εδώ το θέμα μου στα βίντεο καθόλου. Το θέμα μου είναι τα hate comments και γι' αυτό εδώ είμαι, για να σας τα διαβάσω σε ASMR, έτσι. Και παράλληλα θα κάνουμε και δοκιμή. Ελπίζω να έχετε φορέσει ήδη τα ακουστικά σας, έτσι, για την καλύτερη εμπειρία ASMR. Δοκιμάζουμε. Με το cringe dub
Χαμογελαστή φατσούλα. Ο αδερφός μου, ναι, δεύτερο σχολείο. Πάμε, λένε. Να ανοίξω και παραπάνω τη σακούλα. Επειδή το βίντεο είχε να κάνει με hate comments. Σε αυτό το βίντεο σίγουρα είσαστε και εσείς μέσα. Γι' αυτό σχολιάστε μου, γράψτε μου από κάτω. Αν σας σχολίασα μέσα στο βίντεο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο comment. Πώς είσαι έτσι, ρε χοντρέ. Άλλο ένα. Σαν χοντρός που είμαι. Παρασυνόμαι με τόσα hate comments. Φυσικό είναι, θα γίνω σαν ντουλάπα, με βλέπω. Εν τω μεταξύ, επειδή πολλά από αυτά τα comments έχουν να κάνουν με χοντρέ, με cringe και όλα αυτά, δεν θα πω πάρα πολλά. Έτσι κι αλλιώς η ίδια είναι. Επόμενο σχόλιο, προσέξτε τώρα. Έκατσε ο άνθρωπος και έγραψε. Δεν είπε απλά κάτι απλό. Κρίμα κύρναγε ο πατέρα σου όταν γεννήθηκες στο καφενείο, να φανταστώ. Με έναν ή το γεννήθηκες. Πολύ ωραίο, μ' άρεσε. Να του βάλω καρδούλα. Να του βάλω. Γράψτε στα σχόλια. Λέει ο Δημόκριτος Κώστα. Γιατί ό,τι κάνει ενοχλητικό αθόρυβο το βάζει σπούλερ κοντά στο μικρόφωνο. Είναι φούλερ λενοχλητικό. Σταμτάω. Κοκκινό έμενε για αυτό το σχολείο. Προσπάθω να μην κάνω εμετό. Χυμένος βγήκες. Γραφική σε τα κυμελιάρη. Ρε, δεν σε ξέρει κανένας με περίεργη ορθογραφία. Στα κρίκλες βέβαια. Δεν ξέρω πα τι έχει να κάνει, είπε απλά. Ρε, δεν σε ξέρει κανένας. Κανείς, ούτε ένας, απολύτως κανένας. Ούτε η μάνα τους. Ο Φρέντι Φνάφ, ο οποίος το διέγραψε το comment του. Δεν μπορώ το δω όλο. Είσαι τόσο μαλάκας. Τι κάνεις με τη ζωή σου. Επίσης, αυτό μέχρι εκεί μπορώ να δω, δεν μπορώ να το κλικάρω. Το είχε διαγράψει το παιδί. Φρέντι Φνάφ, αν βλέπεις αυτό το βίντεο, γράψε μου ξανά τι θέλεις να πεις. Γράψε το μου στα σχόλια. Κώστα Σλαμ, Βόδι. Τίνος Μανολό, πω πω τι άλλο θα δω. Ήμαρτον δηλαδή, σε παρακαλώ. Ό,τι πιο μαλάκια άκουσα στη ζωή μου, τα αυτιά μου. M16 Productions. Καρκίνιασα με αυτό το απόφρασμα. WWG Survivor. Είσαι χαμιόλης. Δαμιανός 07. Με ανορθογραφία βέβαια. Σε πειράζει να μην είσαι τόσο καθυστερημένο. Με ωμέγα. Το υπόλοιπο δεν μπορώ να το διαβάσω. Το έχει διαγράψει. Γράφει και σε άλλο. Σταμάτα με τέτοια βίντεο. Μιλά κανονικά. Πόσο το μυαλό σου. Με γιώτα. Πόσο το μυαλό σου. Τι στον Πούτσο. Πούτσο έτσι. Κάνεις με τη ζωή σου. Τροπιάζεις το ελληνικό community. Εμένα. Περίμενε το ελληνικό community. Να το τροπιάσω. Εγώ. Μένα περίμενε. Μαλάκα σαν Πούτσα ακούγεσαι, λέει. White artist. Μαλάκες, θα τα τελειώσω που πάει. Και τελευταίο και ωραίο. Είσαστε έτοιμα. Ο Παντελής Γραμματικόπουλος γράφει στο βίντεο κλιπ για τα 1000 subs που θα το έχω κάπου εδώ. Ο καρκίνος του ελληνικού YouTube. Λοιπόν, παιδάκια. Θα πάθω κανένα ζάχαρο με βλέπω με τόσα hate comments. Να ευχαριστήσω τους haters μου. Να μου γράψουν και σχόλιο από κάτω. Αν είδατε τον εαυτό σας. Να τον έχω να αναφέρει σε αυτό το βίντεο. Κάντε like, κάντε like, κάντε dislike. Σίγουρα κάντε dislike εγώ άμα χρειαστεί. Δεν πειράζει μωρέ αδερφέ. Και τι έγινε. Έχω το ζάχαρο μου, θα το πω. Πάθω. Εδώ γίνα και χοντρός. Κάντε και εγγραφή στο κανάλι.
αφού δεν έχετε κάνει, το ξέρω, είσαστε πολλοί. Το 80% είσαστε που δεν έχει κάνει καμπανάκι για να μην χάνετε απολύτως τίποτα. Φτάσαμε στο τέλος. Είναι πάρα πολλά τα χέρι comments, παιδιά, πάρα πολλά. Είμαι το guilty pleasure του 80% των viewers μου. Ευχαριστώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Τι πρέπει να λέω, ευχαριστώ ή παρακαλώ, τέλος πάντων. Είμαι ο Σουβλάκος ή αλλιώς ο μετελοπνίχτης. Κάντε ό,τι θέλετε, τα ξέρετε. Από μένα στο επόμενο ASMR βίντεο. Και όχι μόνο, φιλάκια πολλά.